Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα στο Δήμο Αμιντέου. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Άνθιμο Μπιτάκη. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από το καιρικό και τον Φίλη, που έτσι έχει ονομαστεί η τελευταία κακοκαιρία. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, κύριε Μαρκοπούλου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ακόμη με Skype η σύνδεσή μας. Ευχόμαστε σύντομα να τελειώσουμε με τον κορονοϊό και να έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε από κοντά, κύριε Δήμαρχε, όπως πριν από 2 χρόνια, αλλά φαντάζει αυτό πολύ μακρινό. Να ξεκινήσουμε με το καιρικό, όπως είπα, κύριε Μπιτάκη, να δούμε ποια είναι η κατάσταση στο Δήμο και να έχουμε αποκλεισμένα χωριά σήμερα. Για το Δήμο Αμιντέου δεν υπάρχει ζήτημα αποκλεισμένων χωριών. Είχαμε πραγματικά μια έντονη χιονόπτωση. Ο φετινός χειμώνας ήταν βαρύς, αλλά και οι υπηρεσίες του Δήμου και η παροχή υπηρεσίας από εξωτερικούς συνεργάτες που αγοράσαμε, παροχή υπηρεσίες εννοώ, πήγαν όλα καλά. Ήταν ιδιαίτερα συντονισμένη η προσπάθεια των υπηρεσιών του Δήμου. Αμέσως ανοίχτηκαν όλοι οι δρόμοι. Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα ούτε προσβασιμότητας, ούτε κυκλοφορίας, ούτε προσβασιμότητας ιδίως σε υγειονομικές μονάδες, ούτε προσβασιμότητα σε άτομα με ευαίσθητα, με άτομα με αναπηρία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στα σχολεία μας, όλα λειτουργούν τέλεια. Κύριε Δημήρχε, όσον αφορά την λειτουργία των σχολείων, σήμερα παρέμειναν κλειστά με απόφασή σας, λόγω και των καιρικών συνθηκών. Έχουμε χιόνι, χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα με ανοιχτά παράθυρα. Δεν είναι και εύκολο, κύριε Μαρκοπούλου, από την άλλη μεριά να κλείνει κάποια σχολεία ανοιχτά παράθυρα. Αν πάμε να εφαρμόσουμε κατά γράμμα αυτό που λένε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δηλαδή να έχουμε ανοιχτά παράθυρα, θα πρέπει τα σχολεία μας να ανοίξουν από τον Απρίλιο και μετά. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει τα παράθυρα, τα σχολεία να αερίζονται το διάστημα του διαλύματος. Θα πρέπει όμως τα σχολεία να λειτουργούν. Από αύριο, ο Θεός το ξέρει, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα λειτουργήσουν τα σχολεία του Αμιντέου, πιστεύω σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Ο φυσικός χώρος των παιδιών είναι με τους μαθητές τους, με το σχολείο, με τους καθηγητές. Δεν μπορεί τα παιδιά να αναπληρώσουν τη χαμένη παιδεία, την χαμένη κουλτούρα τους μέσα από μια τηλεδιάσκεψη. Θεωρώ ότι πρέπει να, μέσα στο περιθώριο που δίνουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία μας. Δεν είναι εύκολο ένας δήμαρχος να κλείνει τα σχολεία. Δεν είναι καλό για τα παιδιά. Και αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί διαφορετικά τα παιδιά να βρίσκονται στο σχολείο, σε ένα χώρο που επικοινωνούν και κοινωνούν και μαθαίνουν, και διαφορετικά να κάνουν ένα ψυχρό μάθημα από έναν υπολογιστή. Η διαζώση επικοινωνία πάντα είναι ότι καλύτερο, κύριε Δήμαρχε, αυτό τουλάχιστον λένε οι ειδικοί. Έχετε... Είναι ο φυσικός τους χώρος. Έτσι. Κύριε Δήμαρχε, έχετε στοιχεία όσον αφορά την πορεία του κορονοϊού στα σχολεία? Γιατί είδαμε ένα δημοσίευμα στην επίσημη σελίδα του ΕΟΔΗ για τα σχολεία, ότι έχουμε πάρα πολλά κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Έχετε τον αριθμό στο Δήμο Αμιντέου? Όχι μόνο, κύριε Μαρκοπούλου, στη σχολική κοινότητα, αλλά διαφαίνεται μία αναζωπήρωση των κρουσμάτων σε όλη την επικράτεια της χώρας. Πιστεύω, από αυτά που ακούω, είναι η απόρρια, είναι το αποτέλεσμα των καρναβαλιστικών, των όποιων εκδηλώσεων έγινε την περίοδο του καρναβαλιού, της Τσικνοπέμπτης. Η πανδημία είναι εδώ. Θα πρέπει να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Πραγματικά, ενώ υπήρχε μία χαλάρωση, υπήρχε και μία ύφεση των αριθμών των πανδημικών φαινομένων. Εν τούτης, το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται και στο Δήμο Αμιντέου και σε όλη τη χώρα και στις σχολικές μονάδες μια αναζωπήρωση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πιστεύω ότι είμαι βέβαιος ότι δεν ξεπερδέψαμε τον κορονοϊό. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ελπίζω μετά το καλοκαίρι να βρούμε την κανονικότητά μας. Και να ευχηθούμε, κύριε Δήμαρχε, γρήγορα να γυρίσουμε στην τήρηση του πρωτοκόλλου, γιατί και λόγω των αποκριάτικων εκδηλώσεων, όσες έγιναν βέβαια λόγω του πρωτοκόλλου, ωστόσο λειτουργήσαν ομάδες, βγήκαν έξω, γλέντισαν, χόρεψαν και χωρίς μάσκα, που αυτό σημαίνει ταχύτερη διάδοση του ιού. Ναι, μας έχει κουράσει όλους. Κουραστήκαμε, αλήθεια. Κουραστήκαμε και τα τελευταία γεγονότα που γίνονται στη μακρινή γειτονιά μας, στην Ουκρανία έχουν στρεσάρει τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να βγει έξω. Εν τούτης όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Λίγο υπομονή ακόμη
Και πιστεύω ότι και η επιστήμη έκανε μεγάλα βήματα, έχουμε εμπειρία πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι μετά το καλοκαίρι, από αυτά που λένε οι ειδικοί, δεν είμαι ειδικός, από αυτά που λένε οι ειδικοί όμως, ότι θα πούμε σε μια κανονικότητα. Το καλοκαίρι πάντα έχουμε μια ύφεση, κάτι που έγινε και πέρυσι, καθώς βγαίνει ο κόσμος έξω. Δεν υπάρχει συνωστισμός και γι' αυτό έχουμε και μειωμένα κρούσματα. Μακάρι να αλλάξει κάτι, να ανθίσει και ο τουρισμός, να τελειώσει και ο πόλεμος, γιατί με τον πόλεμο τώρα, κύριε Δήμαρχε, ήρθαν τα πάνω κάτω στην κυριολεξία και κυρία στην ενέργεια. Έχουμε πλέον ορατή την ενεργειακή κρίση, ξεκινώντας από τα καύσιμα. Στο Δήμο Μηνταίου δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει η τιμή. Σήμερα Κοζάνη και Καστοριά ήταν 2,128. Ναι, είναι ο πόλεμος της δικής μας γενιάς, κύριε Μαρκοπούλου. Και η δική μας γενιά δυστυχώς αντιμετωπίζει και επαναλαμβάνω στη μακρινή γειτονιά μας, στη γειτονιά μας εν τούτης. Έχουμε τέτοια ζητήματα. Πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα να σταθεί στο ύψος της ευθύνης της. Ναι, τα ενεργειακά προβλήματα που πλήττουν όλα τα νοικοκυριά, όλο του πλανήτη δηλαδή, και το Δήμο Μηνταίου, είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Οι Δήμοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Σύντομα, στις 18 του μήνα, γίνεται έκτακτη συγκέντρωση των Δημάρχων όλης της χώρας για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα, τα ενεργειακά κόστη που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, είτε στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, στις σχολικές μονάδες, στα λειτουργικά της έξω. Θα γίνεται έκτακτη συνεδρίαση όλων των Δημάρχων της χώρας. Στη Βουλιαγμένη θα γίνει. Στη Βουλιαγμένη, μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, για να βρεθεί μια διέξοδος. Αλλιώς, πραγματικά, οι Δήμοι οδηγούνται σε οικονομικά διέξοδα. Και άλλωστε, νωρίς ο πρόεδρός σας, ο Δήμαρχος Τρικάλων, είχε σημάνει τον κόδωνα του κινδύνου. Λόγω όλων αυτών θα έχουν, όπως υποστήριξε, οικονομικό πρόβλημα οι Δήμοι. Από πού να ξεκινήσουμε, δεν πληρώνουν τα τιμολόγια. Τόσο της τηλεθέρμανσης, όσο και του νερού, κύριε Δήμαρχε, και δεν τα πληρώνουν. Όχι γιατί έχουν, γιατί δεν έχουν, γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν στη ρύθμιση. Και το πιο εύκολο είναι να μην πληρώσουν το νερό, γιατί είναι κοινωνικό αγαθό, δεν πρόκειται ο Δήμος να κόψει το νερό. Από την άλλη μεριά, κύριε Μαρκοπούλου, το ενεργειακό κόστος αυτών των ανταποδοτικών υπηρεσιών, είτε αφορά φωτισμό πλατιών, οδών, κυρίως όμως τα αντιλιοστάσια, τα υδρευτικά αντιλιοστάσια των Δήμων, για το Δήμο Αμηταίου θα μιλήσω, η εκτείναξη του ενεργειακού κόστους επιβαρύνει, επιπλέον δηλαδή. Το ενεργειακό κόστος στο Δήμο Αμηταίου περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αυξηθούν, γιατί είναι ανταποδοτικές υπηρεσίες, να αυξηθούν τα ανταποδοτικά τέλη περίπου κατά 700%. Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Δεν υπάρχει δυνατότητα στα νοικοκυριά να αντέξουν αυτό το κόστος, το οποιοδήποτε κόστος, όχι 700%. Αλλά ο Δήμος μπορεί να το σηκώσει, κύριε Δήμαρχε. Όχι μόνο ο Δήμος Αμηταίου, και κανένας Δήμος. Πρέπει να πω ότι ο Δήμος Αμηταίου δεν έχει ληξιπρόθεσμα δοφυλές. Είναι μέσα στους 7-10 Δήμους της χώρας που δεν χρωστάει σε κανέναν τίποτε. Δεν έχει ληξιπρόθεσμα δοφυλές ο Δήμος Αμηταίου. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι με αυτόν τον ενεργειακό κόστος, το επιπλέον 1.200.000 ευρώ, που είναι καθαρά ανταποδοτική υπηρεσία, δεν μπορεί να το μετακυλήσει όχι μόνο ο Δήμος Αμηταίου, και όλοι οι Δήμοι της χώρας. Δεν μπορούν να το μετακυλήσουν στους πολίτες τους. Άρα θα πρέπει η πολιτεία να σταθεί αρρωγός σε αυτό το ενεργειακό πρόβλημα, σε αυτό το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι. Θέλω να καταθέσω εδώ ότι ο Δήμος Αμηταίου έχει σχεδόν το χαμηλότερο τιμολόγιο ανταποδοτικών υπηρεσιών στην χώρα, έτσι, στα τιμολόγια ίδρυψης, άρδευσης, στα τιμολόγια αποχέτευσης. Με προλάβατε, που αυτό σημαίνει ότι σηκώνεται μεγάλο οικονομικό βάρος για να μην το μετακυλήσετε στους δημότες σας, κύριε Δημαρχέ. Ναι, και παρά και την αύξηση του ενεργειακού καυσίμου, έτσι, γιατί οι τηλεθερμάνσεις όλης της χώρας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, αυτή τη στιγμή χρήζουν και σωστά την χάνουν της βοήθειας της πολιτείας. Ο Δήμος Αμηταίου όμως, με την λειτουργία των τηλεθερμάσεων με βιομάζα, ένα καύσιμο το οποίο εκτείναξε τον ενεργειακό κόστος κατά 400%, πέρα με φτηνή θερμική ενέργεια από τις μονάδες του ΑΕΣ Αμηταίου Φιλώτα, εκτινάχθηκε το κόστος. Εν τούτοις καταφέραμε και φέτος, με κόστος για το Ταμείο του Δήμου, περίπου 800.000 με 1 εκατομμύριο ευρώ, να κρατήσουμε τα τιμολόγια της τηλεθέρμανσης και φέτος στα ίδια επίπεδα.
Είναι όμως ένα ζήτημα που δημιουργεί ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στο Δήμο Μηδέο. Και πρέπει να απαιτήσετε, όπως το λέω κύριε Δήμαρχε, να έχουμε δωρεάν θέρμανση στη Δυτική Μακεδονία, σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, καθώς πάμε στην μετάβαση, απολιγνητοποίηση, τέλος οι μονάδες της ΔΕΗ, τουλάχιστον μέχρι τα τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το λιγνίτη. Υπάρχουν φωνές τις τελευταίες ημέρες και ειδικοί που λένε ότι αν θα λειτουργήσουν οι υπάρχουσες μονάδες, θα έχουμε μείωση του κόστους στην ενέργεια. Είναι ζητήματα όλα ανοιχτά, αλλά γιατί να μην επιδοτηθεί η τηλεθέρμανση από τη στιγμή που γι' αυτό έγινε η τηλεθέρμανση στη Δυτική Μακεδονία. Η παράταση των λιγνητικών μονάδων, κυρία Μαρκοπούλου, ειδικά των σύγχρονων λιγνητικών μονάδων, είτε αφορά τον Άγιο Δημήτριο 4-5, τις μονάδες 4-5 του Αγίου Δημητρίου, είτε την νέα μονάδα από το Λεμαϊδα 5, αλλά και τη Μελίτη, είναι στρατηγική σημασία. Και το είδαμε με τα τελευταία γεωστρατηγικές αλλαγές που γίνονται στο πλανήτη. Είναι στρατηγική σημασία. Είναι σαν να θεωρούμε από το στρατό τα πυρομαχικά. Δεν μπορεί να είναι εξαρτώμενη χώρα από εισαγόμενο καύσιμο. Τώρα, όσον αφορά το κόστος τηλεθέρμανσης για τη Δυτική Μακεδονία, ναι, η πολιτεία, το κράτος μας οφείλει πάρα πολλά στη Δυτική Μακεδονία. Για δεκαετίες έχει στηρίξει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Προωθείται μία βίαιη μετάβαση στην Δυτική Μακεδονία. Η αλλαγή του παραγωγικού και αναπτυξιακού της μοντέλου πρέπει να στηριχθούν οι προτάσεις των παραγωγικών φορέων των Δήμων από την πολιτεία με κονδύλια, τα οποία θα υπερβαίνουν τους εθνικούς πόρους. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος στη χώρα μας. Είναι μια ελεγχόμενη χώρα, ελεγχόμενη οικονομικά χώρα μετά την οικονομική περιπέτεια που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία. Θα πρέπει να στηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο η χώρα μας και η Νότια Ανατολική Ευρώπη, γιατί εκεί εστιάζονται κυρίως οι λιγνητικές μονάδες. Αν θέλουν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο, πρέπει κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στραφούν στις περιοχές αυτές. Από την άλλη μεριά όμως, θα πρέπει και η πολιτεία με κάποια νομοθετήματα που ήδη έχουμε, κάποια τρία καλά νομοθετήματα. Έτσι, το αναπτυξιακό νόμο, το νομοθέτημα για την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, το νομοθέτημα για τις στρατηγικές επενδύσεις. Πραγματικά είναι ενθαρρυντικά νομοθετήματα. Πρώτη φορά η Δυτική Μακεδονία έχει τέτοια οικονομικά εργαλεία για να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο. Πρέπει να της δοθεί όμως πίστοση χρόνου και αναγκαίοι πόροι για να μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση δίκαια και χωρίς να πάμε σε μια περαιτέρω έκρηξη της ανεργίας. Ξέρετε ποια είναι η αγωνία. Εξαγγέλλονται πάρα πολλά προγράμματα. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε πλέον και τη μετάβαση ΑΕ, την εταιρεία που θα ρυθμίσει τα πάντα εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Κάτι όπως η ΆΝΚΟ. Έχουμε τον αναπτυξιακό, έχουμε άλλα προγράμματα. Δεν προχωράνε γρήγορα οι διαδικασίες, κύριε Δήμαρχε. Με αποτέλεσμα να υπάρχει απογοήτευση. Θέλει ένας επιχειρηματίας να επενδύσει. Μπαίνει στον αναπτυξιακό. Αν θα πάρει τα χρήματα μετά από 4 χρόνια, τι να τα κάνει, κύριε Δήμαρχε? Όταν θέλω να κάνω επιχείρηση, θέλω να κάνω σήμερα. Έχω 5 ευρώ. Θέλω και άλλα 5 από την πολιτεία για να ξεκινήσω άμεσα να δημιουργώ και να απασχολήσω και εργαζόμενους για να έχουμε μείωση και της ανεργίας στην περιοχή. Ναι, θα πρέπει όλες αυτές τις παρατηρήσεις που είπατε να τις δει η πολιτεία. Θα πρέπει να υπάρχει μια προτεραιότητα σε δυτικομακεδόνικα χρήματα, σε δυτικομακεδόνικες προτάσεις στους δυτικομακεδόνες. Γιατί οι άνθρωποι εδώ ζουν, δικά τους λεφτά θα βάλουν ίδια συμμετοχή. Θα πρέπει να βοηθηθούν και με ένα ταμείο εγκυοδοσίας. Χρησιμοποίησατε τη λέξη εταιρεία μετάβαση ΑΕ. Δεν μπορείς να εδράσεις ένα παραγωγικό μοντέλο στη Δυτική Μακεδονία, νέο παραγωγικό μοντέλο στη Δυτική Μακεδονία, χωρίς να έχεις υπόβαθρο εδαφικό από κάτω. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε όλοι εμείς, οι Δήμοι, η Περιφέρεια, η πολιτική, το πολιτικό κεφάλαιο της περιοχής, το πώς θα διαχειριστούμε αυτές τα 148.500, 150.000 στρέμματα που η ΔΕΗ θα αποδώσει απαλλασσόμενη από το κόστος αποκατάστασης των οροχείων στην εταιρεία μετάβαση ΑΕ. Δεν θέλουμε να γεμίσουμε φωτοβολταϊκά καθρεφτάκια και επενδύσεις οι οποίες δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση προϊόντων πρωτογενού τομέα, το τουριστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα που έχει η Δυτική Μακεδονία, αλλά και ορθολογική ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτά είναι τα ζητούμενα. Άρα, παράδειγμα, θεωρώ και το έχω καταθέσει στην πολιτεία, 1.000 στρέμματα, τυχαίο το νούμερο, από την έκταση που θα δώσει η ΔΕΗ στην μετάβαση ΑΕ, θα πρέπει να διατεθούν για μια
για την ανάπτυξη μιας ΑΠΕ, ενός φωτοβολταϊκού, το οποίο όμως θα το διαχειρίζονται οι τηλεθερμάσεις, η εταιρεία τηλεθερμάσεων Δυτικής Μακεδονίας, για να εξορθολογίζονται τα ενεργειακά κόστη των τηλεθερμάσεων. Άρα θα πρέπει άμεσα να αποδοθούν τυχαίο το νούμερο, 1.000 στρέμματα στις εταιρείες τηλεθερμάσεων Δυτικής Μακεδονίας και να βρεθεί ένας ενεργειακός χώρος, ο ενεργειακός χώρος μάλλον, δεν μπορεί να προτάσσονται δηλαδή να προτάσσεται στο δίκτυο ιδιωτικές επενδύσεις και να μην βρίσκεται ενεργειακός χώρος για τις τρεις τηλεθερμάσεις, ώστε να αναπτυχθεί ένα φωτοβολταϊκό παράδειγμα στις εκτάσεις, σε ένα μέρος των εκτάσεων αυτών εδώ, για να εξορθολογίζονται και να απορροφούνται κραδασμοί στα τιμολόγια των τηλεθερμάσεων. Ένα παράδειγμα σας έφερα. Έχετε πάρα πολύ δρόμο, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά κύριε Δήμαρχε, εσείς έχετε καλή προετοιμασία ως Δήμος Αμιντέου. Αρκεί γρήγορα να χρηματοδοτηθούν αυτά τα σχέδια, αυτά τα επενδυτικά σχέδια και να κρατήσετε κόσμο στο Δήμο Αμιντέου. Αλλά μπορεί να αναπτυχθεί και τουριστικά ο Δήμος Αμιντέου πέρα από τον πρωτογενή τομέα. Θέλω λίγο να, επειδή έχετε αρκετές λίμνες και τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μαζικός θάνατος πτηνών, δόθηκε και μια οδηγία αλλά και έκκληση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Γιώργο Κασαπίδη, να συνδράμετε κι εσείς οι Δήμοι, προκειμένου αν εντοπίσετε νεκρά πουλιά να το δηλώσετε άμεσα, αλλά να έχετε και μια εικόνα γενικότερα. Ο Δήμος Αμιντέου και ποια λίμνη δεν έχει, που σημαίνει ότι έχετε πολλή δουλειά, έχετε εικόνα σήμερα, τι γίνεται. Ναι, παρατηρήθηκαν κυρίως, φαίνεται το φαινόμενο δεν εξαπλώνεται, στην λίμνη Χυμαδίτιδα, ένας πληθυσμός περίπου 30 γεωροπελεκάνων, να έχουν ασθενήσει και να έχουν φύγει από τη ζωή, περίπου 30 τον αριθμό. Παρατηρείται ένα μεμονωμένο περιστατικό στην λίμνη Ζάζαρη. Ευτυχώς η ασθένεια αυτή δεν έχει εξαπλωθεί, δεν φαίνεται να εξαπλώνεται στις άλλες λίμνες, στην λίμνη Πετρών και στην λίμνη Δεβορίτιδα. Θα πρέπει όμως, δεν έχω στοιχεία μέχρι τώρα, αλλά αυτό μου λένε ότι δεν έχουν εξαπλωθεί η ασθένεια των πτηνών και στις επόμενες, η γρήπη των πτηνών και στις άλλες δύο λίμνες μας. Θα πρέπει όμως να ληφθούν τα μέτρα αυτά που η εταιρεία η εταιρεία διαχείριση των λιμνών και οι επιστημονικές οργανώσεις δίνουν οδηγίες. Εμείς είμαστε στη διαδικασία, νομίζω έχει βγει ένα δελτίο τύπου, που δίνουμε οδηγίες στους ψαράδες, αυτούς που ασχολούνται με τη λίμνη, να λάβουν εκείνη τα μέτρα ώστε να μην επεκταθεί το φαινόμενο στις υπόλοιπες λίμνες μας. Στους ψαράδες και σε αυτούς που έχουν οικώσει τα ζώα, προκειμένου κότες, χήνες, πάπιες κτλ. Για να μην μεταδοθεί ο ιός, να είναι προφυλαγμένα τα οικώσιτα. Κύριε Δήμαρχε, είχατε κάποιο πρόβλημα με την τηλεθέρμανση χθες? Είχαμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεθέρμανση. Η Βίκη Γεροντίδου με ενημερώνει τώρα, γιατί το ξέχασα εντελώς. Αυτό που σας λέω είναι, η τηλεθέρμανση Αμιντέου είναι μια καινοτόμος για την χώρα μας, έτσι, μια νέα τηλεθέρμανση. Με βιομάζα. Κάτι άλλο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, ότι είναι ένας δήμος ο οποίος είναι δεύτερος στη χώρα παραγωγός θερμικής ενέργειας. Η ΔΕΗ και ο Δήμος Αμιντέου παράγει θερμική ενέργεια, την οποία την διαχέει προς πώληση, προς τους καταναλωτές. Έρχεται ένας μικρός δήμος, λόγω βίαιης μετάβασης, παράγει θερμική ενέργεια, ενώ ως τώρα όλες οι τηλεθερμάσεις διαχειριζόταν, έκαναν κατανομή θερμικής ενέργειας. Άρα, τι κάνει ο Δήμος Αμιντέου? Συλλέγει βιομάζα, την τεμαχίζει μαζί με λιγνίτη και παράγει θερμική ενέργεια και διαχειρίζεται και τα απόβλητα, έτσι, την στάχτη και τα απόβλητα της, του παραγόμενου καυσίμου. Ως τώρα δεν τα είχε κανένας δήμος αυτά εδώ. Τώρα, επειδή πήραμε, έτσι λένε οι προδιαγραφές, η άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, το μείγμα καύσιμου υλικού έχει και λιγνίτη. Ο λιγνίτης που πήραμε από συγκεκριμένο ορυχείο της περιοχής έχει πλημμυρίσει το ορυχείο, με αποτέλεσμα το καύσιμο να είναι υγρό. Αυτό έχει δυσκολέψει λίγο στην καύση και γι' αυτό υπήρχε και η δυσλειτουργία στην τηλεθέρμανση. Παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο χθες. Πραγματικά δεν μπορούσαμε να ανεβάσουμε σε ένα λέβητα υψηλές θερμοκρασίες. Οφείλεται όμως καθαρά στο καύσιμο υλικό, το οποίο ήταν μουσχημα, ήταν πλημμυρισμένα τα ορυχεία
το αρχείο Λιγνίτη. Επομένως, ήταν πολύ υγρό υλικό και δεν μπορούσε ο Λέβητας να σηκώσει. Μαθαίνουμε από αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να αποθηκεύουμε πλέον, να δημιουργήσουμε νέους αποθηκευτικούς χώρους, που επαναλαμβάνω δεν υπήρχαν ως τώρα, δεν χρειαζόταν για την εφερμάση να έχουν αποθηκευτικούς χώρους, ώστε να είμαστε έτοιμοι την επόμενη περίοδο να μην έχει και αυτό το παροδικό για λίγες ώρες παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο στην τηλεφέρμανση του Αμιντέου. Κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για το χρόνο σας, για όσο προλάβαμε και είπαμε σε χρόνο δελτίο. Να είστε καλά, θα τα πούμε σύντομα άλλωστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλεξενία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.